Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή που μπορείτε να την κάνετε μαζί με τα παιδάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία δίχρωμα κουλουράκια για το σχολείο τους, για το κολατσέο τους. Τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά. Θα ρίξουμε ένα αυγό σε θερμοκρασία δωματίου, μέσα στο μπολ, ζάχαρη, λίγο μια τσιμπιά αλάτι, πολύ λίγο αλατάκι, καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο, μία βανιλέτα και άλλη μία. Δύο βανιλέτες θα βάλουμε για να πάρει ωραία γεύση, να είναι έτσι σαν τα κουλουράκια βανιλίας. Θα ανακατέψουμε 2-3 λεπτάκια έτσι με το σύρμα να λιώσει η ζάχαρη και μετά θα ρίξουμε το γαλατάκι. Θα ρίξουμε γάλα, απλό γάλα, ό,τι έχουμε. Θα ανακατέψουμε και αυτό λιγάκι. Γίνεται μέσα σε 5 λεπτά η ζύμη, είναι πανεύκολη και τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά, υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Εδώ ένα αλεύρι για όλες τις χρήσεις, για κάθε χρήση μάνα κεραμάρι. Θα ρίξουμε μπέικιν για να φουσκώσουν. Ανακατέψουμε λίγο με το σύρμα μας και μετά θα τα ανακατέψουμε με τη σπάτουλα λίγο με το χεράκι μας και θα κάνουμε μία ζύμη εύπλαστη, εδώ βλέπετε, που θα την χωρίσουμε σε δύο μέρη, σε δύο ίσα μέρη. Αν έχετε ζυγαριά θα τη ζυγίσετε τη ζύμη, θα τη χωρίσετε στα δύο. Αν όχι, έτσι με το μάτι περίπου έχω χωρίσει ένα μπολ τη ζύμη, θα ρίξω ένα κουταλάκι κοφτό αλεύρι και στην άλλη μισή ζύμη θα ρίξω ένα κουταλάκι και λίγο παραπάνω κακάο, αναλόγως το πόσο καφέ θέλετε να γίνει. Θα τα ανακατέψω και θα κάνω ένα μπαλάκι, μια ζύμη αυτό. Μια άσπρη και μια καφέ όπως έχω εδώ πέρα. Βλέπετε? Είναι έτοιμα. Θα ανοίξουμε τώρα την κάθε ζύμη, το κάθε κομμάτι αυτή της ζύμης. Θα το κόψουμε στα τρία. Θα το κάνουμε ένα μπασουνάκι, θα το κόψουμε στα τρία. Το έκοψα το καφέ, έκοψα και το λευκό στα τρία. Αν θέλετε τα ζυγίζετε ένα όμοιο το σε βάρος ή αλλιώς έτσι στο περίπου με το μάτι. Εγώ με το μάτι τα άνοιξα σήμερα, στο περίπου. Θα κάνουμε κορδόνια, τρία κορδόνια λευκά, τρία κορδόνια καφέ. Και θα κάνουμε πλεξούδες. Η κάθε πλεξούδα έχει ένα άσπρο κορδόνι και ένα καφέ. Θα σας πω το εξής, όσο πιο λεπτά κάνετε τα κορδόνια, τόσο πιο λεπτά θα γίνουν και λίγο πιο σκληρά θα γίνουν τα κουλουράκια. Αν δεν τα κάνετε πολύ λεπτά τα κορδόνια και τα κάνετε φυσιολογικά, τα κουλουράκια θα είναι μαλακά. Εμείς προτιμήσαμε να τα κάνουμε να τα αφήσουμε φυσιολογικά, να είναι λίγο παχουλούτσικα, για να είναι μαλακά για τα παιδιά. Δεν θέλουν πολύ σκληρά κουλούρια, τα θέλουν μαλακά. Το κορδόνι αυτό είναι έτοιμο για να το κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Μπορεί κάποιος να το κόψει ακόμα πιο μικρά κομματάκια, να τα κάνει πιο μικρά κουλουράκια, πολύ μικρά, σαν παξιμαδάκια. Όπως το κόψετε με το χέρι, όπως πάει. Δεν χρειάζεται να καθίσετε να μετρήσετε τώρα, έτσι το περίπου. Το ίδιο θα κάνετε και με τα άλλα τα δύο τις πλεξούδες. Θα τις κόψετε και εκείνες. Και θα έχετε προθερμάνει το φούρνο σας και θα τις βάλετε στο ταψί με λαδόκολλα και θα τα ψήσετε τα κουλουράκια 180 βαθμούς, εστία πάνω κάτω, περίπου στα 20 λεπτά. Θα τα δείτε στο τέταρτο αν είναι έτοιμα, αν θέλουν και άλλο ακόμα γύρω στο 20 λεπτά, είναι ανάλογα με το φούρνο σας. Κοιτάξτε πως είναι, δεν χρειάζεται να τα κάνετε πολύ μεγάλα γιατί φουσκώνουν αρκετά. Σας είπα, αν θέλετε να κάνετε να γίνουν τραγανά, θα τα κάνετε πολύ λεπτά. Τα παιδιά θα θέλουν έτσι, να είναι μαλακά. Ψήσιμο, προθερμασμένο φούρνο, πάνω σε λαδόκολλα, 180 βαθμούς, περίπου 20 λεπτά. Υπάρχει συνταγή με τα υλικά, κάτω από το κάθε μου βίντεο υπάρχει συνταγή που γράφω τα υλικά. Κοιτάξτε να δείτε πόσο φούσκωσε, πώς είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το σημαντικό είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ γλυκά. Είναι, έχει ζάχαρη όσο πρέπει. Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε, να προσθέσετε. Και είναι μαλακά.
και γίνονται πανεύκολα. Κοιτάξτε εδώ να δείτε, θα το κόψω και σε λίγο, να δείτε πώς είναι. Το κόβω έτσι με το ένα το χέρι. Είναι ό,τι πρέπει για τα παιδάκια και όχι μόνο και για τον καφέ μας. Είναι υπέροχα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όποιον το φτιάξει μαζί με τα παιδάκια. Μια χαρά, είναι πανεύκολη διαδικασία και πολύ όμορφη. Μην ξεχνάτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας που μου κάνατε για το νέο μας κατάστημα, το μαγειριό. Σας αγαπώ.